Ναι, σήμερα μίλησε πολύ πιο ξεκάθαρα για το ποιο είναι το πλαίσιο που θέλει η Άγκυρα να συζητήσει με την Αθήνα για τι ελληνοτουρκικέ σχέσει και το κυπριακό βέβαια. Νίκο έδωσε έμφαση σε δύο πράγματα. Θέλουμε, είπε, συζήτηση πακέτο με την Ελλάδα, για όλα δηλαδή τα ζητήματα που θεωρεί η Άγκυρα ότι υπάρχουν με την Ελλάδα. Και δεύτερο, ότι προτιμούμε, όπω είπε ακριβώ, προτιμούμε να τα εξετάζουμε όλα μαζί και αν είναι δυνατόν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν βρίσκουμε σωστό να υπερπολιτικοποιούμε τα ζητήματα, όπως είπε ο Χακάν Φιντάν, που μιλούσε σήμερα σε δημοσιογράφους δύο ημέρες μετά τις δηλώσεις του στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού, όπου και εκεί είπε πράγματα Εδώ πολλά. Εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Επίσης. Τι εννοεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, Μαρία, γιατί οι, συναντήσει συναντήσεις mm -hmm. και οι διαπραγματεύσεις με την Ελλάδα είναι θεσμικές. Ε, γίνονται ανακοινώσει και από τι δύο πλευρέ. τι σημαίνει μακριά από τα φώτα τη δημοσιότητα, με να το διευκρινίσει. Γιατί ούτω ή άλλω οι διαπραγματεύσει πίσω από κλειστέ πόρτε γίνονται. Η Άγκυρα θεωρεί ότι είναι πολύ ευαίσθητα τα θέματα που συζητάει με την Αθήνα και καλό θα ήταν σύμφωνα με την Άγκυρα, όπω έχει ξαναπεί και ο Φιντά, να μην βγαίνουν όλα στο φω. Mm. Αυτή την έκφραση, μάλιστα, χρησιμοποίησε πάλι πριν από μία εβδομάδα. Δηλαδή, να μην βγαίνουν μπροστά στι κάμερε, σε δημοσιογράφου και κοινή γνώμη, το τι συζητούνται πίσω από τι κλειστέ πόρτε, γιατί ασκείται πίεση στη διπλωματία. Γι' αυτό και προκρίνει τη μυστική διπλωματία, αλλά αυτή, βέβαια, είναι η άποψη της Τουρκίας βέβαια να τονίσουμε. Όσον αφορά και το Αιγαίο όμω τώρα, ο Τούρκος Υπουργό έκανε ειδική μνήα. Καταρχάς υποστήριξε ότι η θετική ατζέντα προχωράει με προσέγγιση win-win και δια της επισήμου οδού σε αυτόν τουλάχιστον τον τομέα. Για το Αιγαίο είπε, όπως είπε χαρακτηριστικά, είναι ένας επίγειος παράδεισος που πρέπει να μετατραπεί σε περιοχή οικονομικής ευημερίας για τις χώρες μας. Αυτός είναι wow. ο στόχος μας, Είπε και οι αναζητήσει και οι συζητήσει μα. Αυτά τα έχει ξαναπεί. Η Μαρία και ξαναείπε πάλι για Τουρκική. Προς αυτή την ξαναείπε για, για Τουρκική μειονότητα στη Θράκη. Να σε ευχαριστήσω, Μαρία Ζαγαράκη.